επιτρέψτε μου να ξεκινήσω από μια αναφορά του κυρίου Χατζηδάκη, την οποία την επανέλαβε και ο κύριος Κατσαφάδος. Τι είπε δηλαδή ο κύριος Χατζηδάκης και ο κύριος Κατσαφάδος? Ότι το κράτος είναι ανίκανο και έχει αποτύχει ως επιχειρηματίας. Αλήθεια? Αυτό ιστορικά από πού επιβεβαιώνεται? Δηλαδή τις δεκαετίες του 50, του 60, του 70, του 80, το κράτος αυτό το αστικό δεν ήταν που κατασκεύαζε μια σειρά υποδομές? Γιατί το έκανε τότε το κράτος? Γιατί το έκανε τότε το κράτος? Γιατί ακριβώς? Και δεν το έκαναν ιδιωτικοί όμιλοι, εφόσον ήταν ανίκανο και κακός επιχειρηματίας? Γιατί τότε οι επιχειρηματικοί όμιλοι στη χώρα μας και όχι μόνο δεν είχαν την απαραίτητη κεφαλαιοποίηση, χρειαζόταν τεράστια κεφάλαια αυτές οι υποδομές και με πολύ αργή απόσβεση. Και το κράτος τι έκανε? Μάζευε τα χρήματα του λαού, των φορολογούμενων, έκανε και δάνεια για να κατασκευάζει υποδομές και όχι μόνο, αλλά και επιχειρήσεις, παράδειγμα δε, για τον εξηλεκτρισμό της χώρας, οι οποίες κατά προτεραιότητα εξυπηρετούσαν τις τότε ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων. Αυτή ήταν η εικόνα των προηγούμενων δεκαετιών. Τι άλλαξε τώρα και το κράτος έγινε ανίκανο και είναι κακός επιχειρηματίας? Τι φταίει? Φταίει η διαχειριστική ικανότητα των εκάστοτε κυβερνήσεων? Μα πέρασαν από τη δεκαετία του 90 μέχρι και σήμερα δεκάδες κυβερνήσεις διαφορετικής απόχρωσης και σύνθεσης. Καμία δεν κατάφερε να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα που το κατάφεραν οι προηγούμενες? Όχι, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Αυτό είναι η εικόνα διαστρεβλωμένη την οποία θέλετε να παρουσιάσετε. Γιατί θέλετε να συγκαλύψετε τον ελέφαντα στο δωμάτιο. Και ποιος είναι αυτός ο ελέφαντας? Η τεράστια υπερσυσσόρευση κεφαλαίων που υπάρχει από τα μέσα της δεκαετίας του 90. Και πώς τότε αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιμετωπίσει αυτόν τον ελέφαντα? Με την απελευθέρωση των αγορών και ιδιαίτερα των αγορών για να βρουν κερδοφόρα διέξοδο τα υπερσυσσορευμένα κεφαλαία χωρίς επιχειρηματικό ρίσκο και με τη στήριξη του αστικού κράτους. Και τέτοιοι τομείς ήταν οι μεταφορές, όλων των μορφών οι μεταφορές, η ενέργεια, οι τηλεπικοινωνίες, η περαιτέρω εμπορευματοποίηση της υγείας, της παιδείας, η ιδιωτική διαχείριση των υδάτινων πόρων, των απορριμμάτων και μια σειρά τέτοιοι τομείς. Γιατί ακριβώς τους διασφάλιζαν πολύ μεγαλύτερη κερδοφορία στα υπερσυσσορευμένα κεφαλαία. Άρα λοιπόν έχουμε απελευθέρωση αγορών, ιδιωτικοποιήσεις, κατάργηση κρατικού μονοπωλίου, αλλά ακόμη και δημόσιες επιχειρήσεις. Έπρεπε να δουλεύουμε ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια. Παράδειγμα η ΔΕΗ, να το πούμε έτσι απλά, που και τώρα υπό δημόσιο έλεγχο είπε. Τι είπε ο κύριος Πολάκης πριν από λίγες ώρες? Είπε ότι όταν το κόστος της ΔΕΗ ήταν 50 ευρώ, έβαλε ένα τέτοιο αριθμό, τους αριθμούς το χρησιμοποιώ, το πουλάγε 55 στον καταναλωτή, στη λαϊκή κατανάλωση. Αλλά τι ξέχασε να πει ο κύριος Πολάκης? Ότι το πουλάγε 45 και 40 μέσω των ΣΝΟΜΕ στις εταιρείες εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας για να βγάλουν κέρδη. Ποιος έχανε από αυτή τη διαδικασία? Βεβαίως η ΔΕΗ. Άρα λοιπόν αποτελεί ψευτοδίλημα το αν η ΔΕΗ θα είναι κερδοφόρα ή ζημιογόνα. Γιατί ως κερδοφόρα τα κέρδη της προέρχονται από την ένταση του βαθμού εκμετάλλευσης των εργαζόμενων, αλλά και από τα υψηλά τιμολόγια τα οποία πληρώνουν οι λαϊκοί χρήστες, και ταυτόχρονα αν είναι ζημιογόνα, πάλι τα βάρη των ζημιών θα πέσουν στις πλάτες του λαού φορολογούμενοι. Άρα είναι σαν να ζητάμε στον κόσμο να διαλέξει με ποιο τρόπο θέλει να θυσιάσει τις ανάγκες του. Ως καταναλωτής, ως χρήστης ή ως φορολογούμενος. Αλήθεια. Μόνα χάνουν δηλαδή, σιγά κερδίζεται. Με κάθε τρόπο κερδισμένοι. Και βέβαια ιδιωτικοποίησης. Τόσο κερδοφόρων, όσο και ζημιογόνων εταιρείων. Είπε ο κύριος Χατζηδάκης είναι περήφανος για την Ολυμπιακή. Μια ζημιογόνα εταιρεία που μας απελευθέρωσε. Τι απελευθέρωσε? Δημιούργησε ένα ιδιωτικό μονοπόλιο. Στήριξε επί της ουσίας την τραγδαία ανάπτυξη της Αιτζίαν. Και αυτό το μονοπόλιο το ιδιωτικό πλέον ελέγχει σχεδόν το σύνολο του μεταφορικού έργου του αεροπορικού στη χώρα μας με πανάκριβα εισιτήρια.
Άρα λοιπόν, ποιος πληρώνει και πάλι τα σπασμένα αυτής της διαδικασίας? Και βεβαίως οι ιδιωτικοποίησεις γινόσανται εκεί που εξυπηρετούσαν τις ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων και τις προτεραιότητες τους. Για παράδειγμα, μιλήστε για περιφερειακά αεροδρόμια. Τα βασικά ιδιωτικοποιήθηκαν γιατί εξυπηρετούσαν τις πτήσεις τσάρτερ του μεγάλου τουριστικού ρεύματος από το εξωτερικό. Αλλά τα περιφερειακά λιμάνια στα νησιά, εκεί δεν υπάρχει μέτρο. Εκεί τα λιμάνια είναι έτοιμα να καταρρεύσουν. Δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες και δημιουργούν τεράστια προβλήματα στη σύνδεση των νησιών. Γιατί είναι πολύ μικρό το μεταφορικό τους έργο. Δεν χρειάζεται. Ας δουλεύουν και σε τέτοια λιμάνια, κατά από τέτοιες συνθήκες. Από αυτή την άποψη, λοιπόν, τι επιβεβαιώνεται με όλη αυτή τη διαδικασία? Ότι από τα μέσα της δεκαετίας του 90 ξεκίνησαν όλες αυτές οι προσπάθειες και επί τ' ουσίας ποια αποτελέσματα είχαμε? Πρώτον, ότι με τις ιδιωτικοποίησεις όχι μόνο δεν αντιμετωπίστηκε το ιδιωτικό χρέος, το κρατικό χρέος, συγγνώμη, αλλά αυξήθηκε, όπως και το ιδιωτικό χρέος αυξήθηκε. Και τώρα λέτε ότι μέσω των ιδιωτικοποίησεων θα απαντήσετε στο κρατικό χρέος. Δεύτερον, όχι μόνο δεν βελτιώθηκε η θέση των εργαζόμενων, αλλά επιδεινώθηκε μέσω των ιδιωτικοποίησεων και της απελευθερωμένων αγορών. Και τρίτον, όχι μόνο δεν βελτιώθηκε, αλλά επιδεινώθηκε το επίπεδο ικανοποίησης των λαϊκών αναγκών με πανάκριβα εμπορεύματα, ακριβό ρεύμα, ακριβές τηλεπικοινωνίες, ακριβά ακτοπλοϊκά και αεροπορικά εισιτήρια, και μάλιστα το αστικό κράτος χρηματοδοτεί και τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ακτοπλοϊκή, στο σιδηρόδρομο και στις αερομεταφορές, στο όνομα των άγωνων γραμμών και της εξυπηρέτησής τους. Γι' αυτό ακριβώς και το λόγο και δεν πρόκειται για νεοφιλελεύθερο ιδεολόγημα, αλλά πρόκειται για επιλογές οι οποίες προκύπτουν κάθε φορά από τις εκάστοτε ανάγκες αναπαραγωγής της καπιταλιστικής οικονομίας. Και έτσι ακριβώς εξηγείται το γεγονός ότι τόσο φιλελεύθερες κυβερνήσεις όσο και σοσιαλδημοκρατικές, κεντρώες, κεντροαριστερές και οτιδήποτε άλλο προσδιορισμό βάλετε, έκαναν τόσο ιδιωτικοποιήσεις πουλώντας φτηνά. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πούλησε πάθηνα την Τρένοσε, και μάλιστα με λιγότερο κόστος από την ετήσια επιδότηση που τις διασφάλιζε. Έτσι λοιπόν, πουλώντας φτηνά για να μπορέσει να έχει όφελος ο επιχειρηματικός όμιλος που θα τοποθετηθεί σε αυτές τις ιδιωτικοποίησεις, όσο και με επανακρατικοποίησεις κάνανε. Και κάνανε επανακρατικοποίηση ποιον, των ζημιογόνων ιδιωτικών μονοπωλίων, κοινωνικοποιώντας μάλλον τρόπο τις ζημίες και μεταφέροντας στο κρατικό χρέος. Αυτό δεν κάνετε με τις τράπεζες ως κυβέρνηση, συγκυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ? Πρώτη ανακεφαλαιοποίηση, δεύτερη ανακεφαλαιοποίηση, ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ μετά με τους ανεξάρτητες Έλληνες, έκανε τρίτη ανακεφαλαιοποίηση. Τα σπασμένα αυτών των ανακεφαλαιοποίησεων ποιος τα πλήρωσε? Τα πληρώνει ο λαός με την αύξηση του κρατικού χρέους. Ας έρθουμε τώρα στην Αττική Οδό και στη σύμβαση την καινούργια την οποία φέρετε. Τι λέτε? Ότι παραχωρείται η Αττική Οδός για 25 χρόνια στο νέο παραχωρησούχο, τη ΓΕΚ Τέρνα κατά κύριο λόγο, για 25 χρόνια και με εφάπαξ τίμημα 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ, το οποίο θα καταβληθεί άμεσα και το οποίο θα πάει να καλύψει το κρατικό χρέος. Στο ίδιο όνομα του κρατικού χρέους βάζεται και στο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα για την ερχόμενη πενταετία από το 24 μέχρι το 28 πάνω από 30 δις ματωμένα υπερπλεονάσματα που τα πληρώνει ο λαός με τη φορολογία του. Αλλά και αυτά τα 3,5 δις από πού θα βγουν? Από το λαό που είναι χρήστης της Αττικής Οδού. Άρα λοιπόν έχουμε αυτό το ποσό που θα εξυπηρετεί ανάγκες των δανειστών και του αστικού κράτους και όχι λαϊκές ανάγκες. Και δεύτερον, θα παίρνετε, λέει, κάθε χρόνο 7,5% των ακαθάριστων εσόδων. Και όπως είπε και ο κύριος Σταϊκούρας, υπολογίζουμε ότι στο διάστημα της 7ετίας θα πάρουμε συνολικά και από τα 3,3 και από τα ετήσια έσοδα περίπου 7 δισεκατομμύρια. Αν κάνουμε τον υπολογισμό, τα 3,7 τα υπόλοιπα, τα οποία προκύπτουν από την ετήσια μίσθωση, σημαίνει δηλαδή ότι σε 25 χρόνια τα καθάριστα έσοδα της
του παραχωρησιού της γέκτερνα από την εκμετάλλευση Αττικής Οδού θα είναι περίπου 50 δισεκατομμύρια. 50 δισεκατομμύρια επί 7,5% μας δίνει 3,7. 50 δις. Τερατώδες μέγεθος. Και από αυτό πόσο θα είναι το κόστος της λειτουργίας και της συντήρησης. Να είναι το μισό, που δεν είναι το μισό. Άρα λοιπόν τι θα μένει καθαρά στο σύνολο των 25 χρόνων, πάνω από 25 δισεκατομμύρια κέρδη καθαρά στη Γεκτέρνα, χαρισμένα από το αστικό κράτος, σε βάρος των χρηστών της Αττικής Οδού. Με αυτόν τον τρόπο, και εγώ γίνομαι επιχειρηματίας, ρε παιδιά, μου διασφαλίζεται μετά από 25 χρόνια θα έχω μαζέψει 25 δισεκατομμύρια. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Γι' αυτό λέμε λοιπόν ότι πρόκειται για μια λεόντιο σύμβαση που εξυπηρετεί απλά και μόνο τις ανάγκες της Γεκτέρνα, μια χρυσοφόρο κότα για τη Γεκτέρνα. Και βεβαίως παραμένουν τα πανάκριβα διόδια. Είναι πρόσχημα να λέτε ότι για τα επόμενα 5 χρόνια θα πληρώνουμε μόλις 2,5 ευρώ. Αλήθεια. Πλήρωνα μέχρι τώρα 2,8 στο όνομα υποτίθεται να γίνει η απόσβεση των χρημάτων που δαπανήθηκαν για το δανείο για την κατασκευή της Αττικής Οδού. Πλήρωνε δηλαδή ο κόσμος διπλά. Και ως φορολογούμενος, την κρατική συμμετοχή, και ως χρήστης για να δημιουργηθεί η Αττική Οδός. Και οικονόμαγε ο προηγούμενος παραχωρησιούχος. Και τώρα λέτε χωρίς το κόστος αυτών των αποσβέσεων, μόνο με το λειτουργικό και το συντήρηση θα πληρώνει 2,5 ευρώ. Αλήθεια. Και πρέπει να είναι και ευχαριστημένος. Γιατί λέει ο κύριος Υπουργός, ο κύριος Χατζηδάκης, τι βγήκε υποχρεωτικά, τι θέλετε να πληρώνει 2,8. Όχι. Να μην πληρώνει τίποτα, λέμε εμείς. Κανένα διόδιο, λέμε εμείς, να μην πληρώνει στην Αττική Οδό. Γιατί αποτελεί πρόκληση το ποσό αυτό. Και μάλιστα υπάρχει διάταξη μέσα μετά τα 5 χρόνια η ΓΕΚΤΕ να είναι απελευθερωμένη, να καθορίσει τα διόδια ανάλογα και με την ετήσιο τιμάριθμο και βεβαίως και έχει και μια μεγαλύτερη ευελιξία να τα διαφοροποιεί. Σε ώρες αιχμής να τα αυξάνει, σε ώρες μη αιχμής να τα κρατάει στα 3 ευρώ, 3,5 πόσο θα πάνε. Άρα λοιπόν με κάθε τρόπο διασφαλίζει τα συμφέροντα της Γεκτέρνα. Και αυτό το λέμε καθαρά. Και το τρίτο σημείο το οποίο εμείς διαφωνούμε είναι για τους εργαζόμενους. Όλα αυτά τα οποία είπατε ότι είναι διασφαλισμένοι οι εργαζόμενοι σας διαψεύδονται τα κείμενά σας. Και στο άρθρο 6 του σχεδίου νόμου που περιλαμβάνει την παραχώρηση λέτε πολύ καθαρά στην παράγραφο 2 ότι ο παραχωρησιούχος δεν καθίσταται διάδοχος της εταιρείας Αττική Οδό και των υπερεργολάβων αυτών και δεν μεταβιβάζονται σε αυτό δικαιώματα και υποχρεώσεις της προηγούμενης εταιρείας και των υπερεργολάβων της και δεν ευθύνεται για απαιτήσεις και αξιώσεις που απορρέουν από οποιαδήποτε εργασιακή σύμβαση ή σχέση που συνδέεται με την υλοποίηση της συγκεκριμένης σύμβασης. Τους πετάτε στον δρόμο. Και όλα αυτά τα οποία είπε ο Διευθύνων Σύμβουλος της νέας εταιρείας, τι είπε, ότι μπορεί να αξιοποιήσουμε κάποιους από αυτούς για 2-3 μήνες, δηλαδή να δώσουν την τεχνογνωσία. Να εκπαιδεύσουν τους νέους εργολαβικούς, κατά κύριο λόγο εργαζόμενους, που θα προσλάβει η νέα εταιρεία. Άρα και σε βάρος των εργαζόμενων. Έτσι λοιπόν κύριε Πρόεδρε, η κριτική των άλλων κομμάτων είναι άσφαιρη. Δηλαδή το πόσο θα πληρώνουν, γιατί να πληρώνουν. Γιατί θα πρέπει να πληρώνουν, γιατί πρέπει να πληρώνουν για να κατασκευαστούν λέει οι οδικοί άξονες, αλήθεια. Ως φορολογούμενοι γιατί πληρώνουν. Για υποδομές δεν πληρώνουν. Για παιδεία και υγεία δεν πληρώνουν και πρέπει να πληρώνουν και ως χρήστες. Πού το βρήκατε αυτό. 2 και 3 φορές. Πληρώνουν και δημοτικά τέλη, πληρώνουν και ΦΠΑ, κατανάλωση, τα πληρώνουν όλα στο τέλος. Ούτε στέκει το ζήτημα, γιατί πραγματικά όταν προηγούμενη κυβέρνηση είπε η κυρία Τσάγκρη, είτε κάνεις 3 χιλιόμετρα, είτε κάνεις 70, θα πληρώσει το ίδιο αντίτιμο. Και όταν ήταν κυβέρνηση, γιατί δεν το κάνανε το χιλιόμετρο. Όχι, τι συμφωνούμε, τη χιλιόμετρική χρέωση, γιατί δεν την κάνανε. Και τώρα κάνουν κριτική. Αλλά το λέμε αυτό γιατί πραγματικά πρέπει να καταγγελθεί η σύμβαση, να περάσει η διαχείριση Αττικής Οδού σε ευθύνη του κράτους και χωρίς διόδια. Και στο πώς θα ικανοποιηθούν οι λαϊκές ανάγκες είναι καθαρή. Πρέπει οι υποδομές και ανάπτυξη των μέσων μαζικής μεταφοράς σταθερής τροχιάς. Μετρό, τραμ,
προαστιακός σιδηρόδρομος. Έτσι λοιπόν, μέσα μαζικής μεταφοράς, τα οποία θα είναι αξιόπιστα, σύγχρονα και φτηνά για τα λαϊκά στρώματα και τη νέα γενιά και οι υποδομές που θα απαιτούν σε αυτές τις ανάγκες. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, με το εξής, μια και αναφέρθηκα πριν. Επί της ουσίας, λοιπόν, τι είχαμε τις προηγούμενες δεκαετίες? Είχαμε ένα διάλειμμα στην πορεία βαρβαρότητας του αστικού κράτους. Και αυτό το διάλειμμα πού οφείλεται? Τα λεγόμενα κοινωνικό κράτος, κράτος δικαίου και όλα αυτά. Οφείλεται αυτό το διάλειμμα στο ότι υπήρχε το αντίπαλο δέος, το σοσιαλιστικό σύστημα, με τις τεράστιες πανανθρώπινες παραχωρήσεις που είχε για το λόγιο τους εργαζόμενους. Με αποτέλεσμα και το αστικό κράτος να αναγκάζεται να δίνει κάτι στους εργαζόμενους και στο λαό. Όταν ανατράπηκε ο σοσιαλισμός, αποκαλύφθηκε η βαρβαρότητα, όχι μόνο του συστήματος, αλλά και του αστικού κράτους. Η τεράστια βαρβαρότητα. Έτσι λοιπόν, έχουμε ένα επιλεκτικά ανίκανο κράτος να προστατεύσει τις ζωές των ανθρώπων από τα διάφορα φυσικά φαινόμενα με τις αναγκαίες υποδομές, πλημμύρες, σεισμούς, φωτιές. Έχουμε ένα επιλεκτικά ανίκανο κράτος να ικανοποιήσει λαϊκές ανάγκες και δικαιώματα των εργαζόμενων και έχουμε ένα επιλεκτικά πολύ ισχυρό κράτος στη στήριξη των επιχειρηματικών ομίλων και στις ανάγκες τους, ένα πολύ ισχυρό κράτος ως κατασταλτικός μηχανισμός και μηχανισμός θωράκιας της αστικής εξουσίας και ένα πολύ ισχυρό κράτος ως πολεμική μηχανή στην οποία συμμετέχει, με την οποία συμμετέχει στους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς. Και επειδή η εποχή έχει τεράστιες προκλήσεις, ο κίνδυνος γενίκευσης των πολεμικών συγκρούσεων και στην Ουκρανία αλλά και στη Μέση Ανατολή είναι υπαρκτός, και το λέμε μετά τις τελευταίες ιδιαίτερα εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, που επ' ευκαιρίας θα θέλαμε ως ΚΚΕ να εκφράσουμε τα θερμά μας συλληπιτήρια στην οικογένεια, στους συγγενείς αλλά και στους φίλους του Έλληνα φοιτητή, ο οποίος σκοτώθηκε στο Τελ Αβίβ. Γιατί για μας τα θύματα των υπεριαλιστικών συγκρούσεων είναι οι λαοί. Αυτοί πληρώνουν βαρύτα το φόρο αίματος. Ο Παλαιστινιακός λαός πρώτα και κύρια, οι υπόλοιποι αραβικοί λαοί, αλλά και ο Ισραηλινός λαός. Και με τα θύματα και με τους ομήρους που έχει. Και αυτή η κατάσταση του κράτους τρομοκράτη του Ισραήλ στηρίζεται με κάθε τρόπο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον ΝΑΤΟ και τους Αμερικανούς. Σε αυτή την τρομοκρατική του επίθεση, την οποία έχει εξαπολύσει σε όλα τα σημεία του ορίζοντα στη Μέση Ανατολή. Και αλήθεια, είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, μα δεν αντιμετωπίζονται τα προβλήματα με τη βία, με το διεθνές δίκαιο. Ποιο διεθνές δίκαιο? Αυτό που καθορίζουν οι Αμερικάνοι και το ΝΑΤΟ, γιατί έχουν τον ισχυρισμό της δυνάμεις. Και στο κάτω-κάτω της γραφής, δεν είναι τρομοκρατία και χρήση βίας το Ισραήλ να κάνει επικισμούς στα εδάφη της Παλαιστίνης? Δεν είναι τρομοκρατία και χρήση βίας να κάνει δολοφονίες Παλαιστινίων, φυλακίσεις Παλαιστινίων? Δεν είναι τρομοκρατία και χρήση βίας να οδηγεί στον αποκλεισμό της Λωρίδα της Γάζας από νερό και ενέργεια? Τα λέμε αυτά γιατί ακριβώς όλα αυτά προσπαθούν να αθωώσουν τόσο το κράτος τρομοκράτη όσο και την εμπλοκή της χώρας μας σε αυτές τις συγκρούσεις, με στρατιωτικό υλικό, με στρατιωτικές αποστολές. Θα ολοκληρώσω ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε, ακριβώς. Και ευχαριστώ πολύ. Με στρατιωτικές αποστολές, αλλά και με υποδομές. Και την πρόβα πολέμου, η οποία γίνεται με την ατοϊκή άσκηση στην Ανδραβίδα. Και ταυτόχρονα να υλοποιείται ο οδικός άξονας στην Ανατολική Ευρώπη, δηλαδή η ισχυροποίηση του νοτιοανατολικού σκέλους του ΝΑΤΟ με τα νέα προκλητικά εξοπλιστικά προγράμματα, αλλά και η συνδιαχείριση του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου σε βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας και των λαών. Έτσι λοιπόν, ο υπεριαλιστικός πόλεμος δεν αποτελεί τίποτε άλλο παρά τη συνέχιση της πολιτικής της υπεριαλιστικής ειρήνης με τον πιστόλι στον κρόταφο σε βάρος των λαών. Και επί της ουσίας αποτελεί σήμερα την απάντηση στα διέξοδα του συστήματος. Στον ελέφαντα που λέγαμε πριν βρίσκεται στο δωμάτιο, γιατί αποδείχθηκε ανίκανη τόσο η απελευθέρωση της αγοράς, όσο και η πράσινη μετάβαση να εκτονώσει αυτή την υπερισόρευση κεφαλαίου. Γι' αυτό και υπάρχουν τεράστια ποσά που δίνονται τώρα σε εξοπλιστικά προγράμματα, αμύθιτα ποσά, αλλά και ταυτόχρονα να προχωρήσει μετά στην ανοικοδόμηση
οι καπιταλιστικές επιχειρήσεις των καταστροφών που έχει προκαλέσει ο υπεραλιστικός πόλεμος. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, καμία εμπιστοσύνη, άμεση απεμπλοκή της χώρας μας με αυτούς τους υπεραλιστικούς σχεδιασμούς και ο λαός να βρίσκεται σε ετοιμότητα, επαγρύπνηση, αλλά και να συγκρουστεί με τη βαρβαρότητα του συστήματος που γεννά πολέμους, κρίσεις και φτώχεια. Γιατί δεν είναι μονόδρομος για τους λαούς της ανθρωπότητας αυτή η βαρβαρότητα. Υπάρχει και ο ρεαλιστικός και ο αναγκαίος και ο επίκαιρος δρόμος του σοσιαλισμού που μπορούν να απαντηθούν το σύνολο των λαϊκών αναγκών.